Λάμπη Κυριάκου, δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο κοντρά στην ΑΕΛ. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα μας εν ώψη του μεγάλου τοπικού ντέρμπι? Η ομάδα μας προετοιμάζεται πολύ δυνατά και μέσω της προπόνησης για να είναι έτοιμη στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά που θα βοηθήσει στο παιχνίδι για να πάρουμε το ζητούμενο που θέλουμε, που είναι η νίκη. Ένα παιχνίδι το οποίο όπου η νίκη αποτελεί αυτό σκοπό, θεωρώ ότι ο Απόλλωνας διαθέτει όλα τα φόντα για να περάσει νικηφόρα ακόμα ένα εμπόδιο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι η αντίπαλος της ΑΕΛ. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εμείς προετοιμαζόμαστε δίχως άγχος. Μπορούμε να χτυπήσουμε αυτό το παιχνίδι, έχουμε τις δυνατότητες και θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Έδειξε ο Απόλλωνας ότι στα δύσκολα παιχνίδια μπορεί να ανταποκριθεί και στα ευρωπαϊκά και στα ντέρμπι τα οποία έχουν προηγηθεί. Νομίζω ότι πάντοτε ένα ντέρμπι μεταξύ του Απόλλωνα και της ΑΕΛ είναι πολύ διαφορετικό για όλους την ομάδα. Σίγουρα είναι πολύ συσταγωγικά ύπουλο παιχνίδι. Δύσκολο ναι μεν, αλλά ο καλύτερος πιστεύω θα νικήσει. Λάμπη Κυριάκου, επέστρεψε από μια μακρά εποχή. Σε είδαμε στον αγώνα με την Ένωση να επανεμφανίζεσαι και να δίνεις υποσχέσεις εν ώψη της δύσκολης συνέχειας που ακολουθεί. Ναι, δούλεψα σκληρά όλο αυτό το διάστημα που ήμουν εκτός της ομάδας. Πιστεύω ότι θα βοηθήσω όσο μπορώ την ομάδα μου για το καλύτερο. Και βεβαίως ένα μήνα στον κόσμο του Απόλλων, ο οποίος αδειμονεί για τον τέρπι του Σαββάτου. Ένας κόσμος ο οποίος δηλώνει παρόν σε κάθε αγώνα της ομάδας, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Νομίζω ότι το απόγευμα του Σαββάτου θα δώσει την δική του μάχη, έτσι ώστε να σας βοηθήσει να φτάσετε σε μια ακόμη νίκη. Ο κόσμος μας είναι φανταστικός. Μας ακολουθά παντού, εκτός, εντός έδρας, ακόμα και στο εξωτερικό. Και εμείς τους περιμένουμε το Σάββατο να γεμίσουν το τσίριο.